Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Πουλάκη και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς ήρθατε, κύριο σας. Και καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρονικά αυτή η συζήτηση. Ούτως ή άλλως είχαμε σε εξέλιξη το συνέδριο τις προηγούμενες μέρες, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Υπήρξε και, θα έλεγα, και αρκετή κόντρα ανάμεσα σε κόμματα και δημάρχους και περιφερειάρχες. Πάμε λοιπόν να τα ξεκινήσουμε, να τα πιάσουμε σιγά σιγά. Παράκληση, κύριε Πουλάκη, για τον δημότη, για τον πολίτη ο οποίος δεν έχει πάρει πρέφα για το τι γίνεται και το τι πάει να γίνει, με πέντε λέξεις να μας δώσετε λίγο το διάγραμμα, το πού είναι η σκέψη σας. Θα σας δώσω, αλλά καταρχάς εισαγωγικά να πω ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία σήμερα, διότι θα μιλήσουμε για την δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι βασικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Μία μέρα σαν την 21 Απριλίου σήμερα, όπου 51 χρόνια πριν είχαμε κατάλυση της δημοκρατίας. Άρα θα μπορέσουμε να κάνουμε μία κουβέντα με ιστορική μνήμη και με, αν θέλετε, και πολιτική μνήμη. Το δεύτερο είναι ευτυχή συγκυρία, διότι θα συζητήσουμε εδώ με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον φίλο τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, για ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητείται εδώ και 2 χρόνια μαζί με τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Και η τρίτη συγκυρία είναι ότι είμαστε έτοιμοι, εκτός από το συνέδριο που κάναν το κοινό, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, είμαστε έτοιμοι εντός των ημερών, 5, 6, 7 μέρες, να βγει στην δημοσιότητα το νομοσχέδιο. Ας έρθω όμως τώρα στην ερώτησή σας για τον πολίτη με 5 κουβέντες. Για τον πολίτη με 5 κουβέντες θα μπορούσα να πω ότι είναι, πρώτον, 3 είναι τα στοιχεία τα οποία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι φέρνει τη δημοκρατία, την σύνθεση των απόψεων, τον προγραμματικό λόγο, την συνεννόηση και τη συμμετοχή των πολιτών στην επιφάνεια. Ξέρετε, το εκλογικό σύστημα, η απλή αναλογική, αλλά και τα τοπικά δημοψηφίσματα που δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια με συγκεκριμένο αριθμό, αλλά και στους πολίτες πάλι με ένα συγκεκριμένο ποσοστό, να μπορούν για κέρια θέματα της περιοχής τους σημαντικά να έχουν λόγο, είναι μια σημαντική τομή, διότι φέρνει, εκτός από την ισοτιμία στην ψήφο, ό,τι ψηφίζω εγώ να έχει την ίδια αξία με ό,τι ψηφίζει ο κύριος Αγοραστός, ό,τι ψηφίζετε εσείς, αλλά από την άλλη μεριά έχει και την αντανάκλαση στο Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η αρχή του πρώτου, του 60% δεν υπάρχει, άρα φέρνουμε πολύ πιο κοντά στην αντιμετώπιση και στη συζήτηση των προβλημάτων. Η δεύτερη, αν θέλετε, ο δεύτερο μεγάλο στοιχείο το οποίο φέρνει το νομοσχέδιο είναι για τον πολίτη, είναι ότι χτυπάει κάποια μικρά βήματα τώρα την γραφειοκρατία, όπως με τις αρμοδιότητες, όπως με το να φεύγει είναι πολύ πιο τεχνικός όρος, αλλά το διοικητικοί θα το καταλάβουν, να υπάρχει η ανεξαρτησία του επόπτη που κρίνει τις αποφάσεις των Δημοτικών Περιφερειακών Συμβουλίων. Και ένα τρίτο, αν θέλετε, είναι και στα οικονομικά, στην οικονομική βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η κεντρική αυτοτελή πόρη, δηλαδή η κρατική χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ηρίστον παρόδο μέχρι το Δεκέμβρη του 2014 είχε μία μείωση στα 4 χρόνια γύρω στο 65%, και που στα χρόνια από το 2015, 2016, 2017, 2018 δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ μείωση, και μάλιστα μια μικρή αύξηση την τελευταία φορά, βάζουμε κάποιες παραμέτρους κοινωνικές, ούτως ώστε η κεντρική αυτοτελής πόρη να μοιράζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλα κριτήρια, έξω από τα πληθυσμιακά και από την έκταση, αλλά να βάλουμε και στοιχεία ανεργίας, στοιχεία ΑΕΠ, προσφορά του ΑΕΠ του κάθε δήμου και της κάθε περιοχής στο γενικό ΑΕΠ, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα κάνουν, κατά τη γνώμη μας, τα οποία θα τα συζητήσουμε βέβαια στη δημόσια διαβούλευση, θα κάνουν, κατά τη γνώμη μας, ουσιαστικότερη και δικαιότερη την
την διαχείριση των πόρων προς τους Δήμους. Κύριε Πουλάκη, μου έχετε γεννήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν σας διέκοψα για να κάνετε την εισαγωγή σας. Θα τα θέσω στη συνέχεια τα ερωτήματα. Νομίζω. Κάντε μας μια εισαγωγή κι εσείς, κύριε Αγοραστή. Το τελευταίο που επιθυμεί και το οποίο σκέφτεται το έργο. Να ξεκινήσουμε με ερώτηση όμως. Γιατί καταψηφίσατε.